Η διάρκεια της συνέντευξης μία ώρα. Θα παρακαλέσω καθένας και κάθε μία από εσάς μία ερώτηση σε ένα υπουργό, προκειμένου να έχουμε μία γρήγορη συζήτηση και να έχουν και τη δυνατότητα όσο περισσότεροι από τους συναδέλφους σας να κάνουν μία ερώτηση. Επίσης θα παρακαλέσω πριν την ερώτηση ο καθένας το όνομά του και το μέσο το οποίο εκπροσωπεί. Θα ξεκινήσουμε την συζήτηση. Πρώτα θα πάρει το λόγο ο Γιώργος ο Κατρούγκολος, ο Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης. Στη συνέχεια ο Τρίφωνας Αλεξιάδης και μετά ο Βαγγέλης Αποστόλου. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομος ώστε να έχουμε χρόνο για τις ερωτήσεις και για τη συζήτηση. Στο ασφαλιστικό διαχειριζόμαστε την τέλεια καταιγίδα από τη συρροή δύο κρίσεων που κάθε μια από μόνη της είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Η μία είναι η κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος. Στρεβλό, γιατί έτσι το είχε φτιάξει το παλιό πολιτικό σύστημα. Διαλυμένο από την κρίση και με χαριστική βολή την καταλύστευση των απαθεματικών με τελευταία σταγόνα στο ποτήρι το PSI. Από την άλλη μεριά, τις μνημονιακές προβλέψεις που από τη φύση τους έχουν εισπρακτικό προσανατολισμό δεν αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης και αν αφινόμασταν να τις εφαρμόσουμε όπως έχουν, χωρίς να τις εντάξουμε όπως επιδιώκουμε σε μια μεγάλη μεταρρύθμιση, μόνο κακό θα έφεραν για τους συνταξιούχους. Περικοπή του ΕΚΑΣ, μείωση της συνταξιωτικής δαπάνης, θα μας πείτε δεν τα κάνετε αυτά. Όταν όμως εμείς σταδιακά αντικαθιστούμε το ΕΚΑΣ από την Εθνική Σύνταξη, ουσιαστικά διορθώνουμε ένα πρόβλημα που υπάρχει σε σχέση με τη φτώχεια των ηλικιωμένων, δεν το επιδεινώνουμε. Και όταν πράγματι προσπαθούμε να προσαρμόσουμε τη συνταξιωτική δαπάνη στα μεγάλα ελλείμματα που έχουν τα ασφαλιστικά μας ταμεία, προσπαθούμε ταυτόχρονα να κάνουμε μια εσωτερική αναδιανομή, να επιβαρυνθούν στην πραγματικότητα να κερδίσουν οι αδύναμοι τα μεσαία στρώματα. Και με αυτόν τον τρόπο επομένως προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το συνταξιδοτικό ζήτημα με δύο βασικούς κανόνες. Κοινωνική δικαιοσύνη, μεγαλύτερη βοήθεια στους αδύναμους, εσωτερική αναδιανομή από τους πλουσιότερους στους φτωχότερους και ισονομία. Ίδιοι κανόνες για όλους. Τι γίνεται με το αγροτικό? Το παλιό πολιτικό σύστημα δεν ήθελε τους αγρότες ίδιους με τους άλλους Έλληνες πολίτες. Στην πραγματικότητα δεν τους έδινε σύνταξη αρχικά, παρά μια προνοιακή παροχή. Εμείς θέλουμε τους βασικούς κανόνες της ισονομίας να τους εφαρμόσουμε και στους αγρότες, γιατί θέλουμε οι αγρότες να παίρνουν σύνταξη αξιοπρεπή, όπως όλοι οι άλλοι Έλληνες. Είναι αλήθεια ότι στις συναντήσεις που είχα με τους αγρότες, μου τέθηκε το ζήτημα να διατηρηθεί ο ΟΓΑ όπως είναι και οι ασφαλιστικές κλάσεις των αγροτών όπως είναι. Εμείς τον ΟΓΑ το σεβόμαστε και θέλουμε να τον διατηρήσουμε για όλες τις μη συνταξιδοτικές του αρμοδιότητες. Λέμε όμως ότι όλοι οι Έλληνες πρέπει να είναι σε ένα ενιαίο ασφαλιστικό οργανισμό με ίδιους κανόνες για όλους και ως προς τις συντάξεις, τις παροχές και ως προς τις εισφορές. Ο καθένας να δίνει ανάλογα με τη δύναμή του, ανάλογα με το πραγματικό του εισόδημα και όχι με εικονικά εισοδήματα. Θα σας μοιράσω τρία χαρακτηριστικά νούμερα για το πώς έχει σήμερα η κατάσταση. Από το οποίο φαίνεται ότι όχι απλώς δεν είναι διατηρήσιμη, δεν είναι προς όφελος των αγροτών να διατηρηθεί έτσι. Τα έσοδα του ΟΓΑ το 2015. 3,3 δισεκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό. 340 εκατομμύρια από τις φορές των αγροτών. 90,6% εισφορά του κράτους. 9% εισφορά των αγροτών. Και τι σύνταξη παίρνουν τώρα οι αγρότες? Η βασική σύνταξη του αγρότη ήταν 172,8 ευρώ το 2015. Σύμφωνα με αυτά που ισχύουν σήμερα, το 2016 θα γίνει 158 ευρώ και θα καταργηθεί εντελώς το 2027. Τέτοια σύνταξη θέλουμε για τους αγρότες? Εμείς προβλέπουμε ότι όλοι οι Έλληνες και οι αγρότες θα παίρνουν την Εθνική Σύνταξη, 3,84 ευρώ, και ό,τι μαζεύουν από τις ασφαλιστικές εισφορές. Προφανώς, δεν μπορούμε αυτόν τον κανόνα να τον εφαρμόσουμε στους αγρότες που μέχρι τώρα δεν πλήρωναν ασφαλιστικές εισφορές ή πλήρωναν πολύ λίγες, 6% του εισοδήματός τους απότομα. Και δεν μπορούμε να λάβουμε υπόψη ότι το αγροτικό εισόδημα είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό των υπόλοιπων Ελλήνων. Το 88% των αγροτών
δηλώνει εισόδημα κάτω από 5.000 ευρώ και το μέσο αγροτικό εισόδημα χωρίς τις επιχορηγήσεις είναι γύρω στα 2.500 ευρώ. Γι' αυτό τι λέμε. Ενώ σε όλες τις άλλες κατηγορίες εργαζομένων έχουμε βάλει ως ελάχιστη ασφαλιστική κλάση αυτά που κερδίζει ο ανειδίκευτος εργάτης, 586 ευρώ το μήνα, για τους αγρότες λέμε πιο κάτω, 80% από αυτό που βγάζει ο ανειδίκευτος εργάτης. Γιατί ακριβώς το εισόδημά τους είναι μικρότερο. Και επειδή ακριβώς ακόμα και δίκαιοι κανόνες δεν μπορούν να εφαρμόζονται απότομα γιατί δημιουργούν αδικίες, έχουμε μια μεταβατικότητα σε αυτόν τον κανόνα, τον πάγιο που λέμε ότι κάθε Έλληνας θα πληρώνει ό,τι και ο μισθωτός σήμερα. 20% αθρηστικά πληρώνει ο μισθωτός με βάση την εργοδοτική εισφορά και τη δική του, επί του πραγματικού του εισοδήματος. Έχω εδώ ένα συγκριτικό στοιχείο που επίσης θα σας το αφήσω. Οι πιο πολλοί αγρότες, όπως ξέρετε, είναι σήμερα στην τρίτη ή στην τέταρτη ασφαλιστική κατηγορία, ανάλογα με το χρόνο που έχει τρέξει από τότε που εντάχθηκαν. Και οι πιο πολλοί από αυτούς ξέρουμε ότι θα μπουν στην κατώτατη νέα ασφαλιστική κατηγορία, αφού δηλώνουν εισόδημα το 88% από αυτούς κάτω από 5.000 ευρώ. Ποια είναι η διαφορά λοιπόν 15 με 17? Όσοι είναι στην τρίτη ασφαλιστική κλάση, το 2017 θα πληρώσουν 129 ευρώ παραπάνω για όλο το χρόνο. Όσοι είναι στην τέταρτη ασφαλιστική κλάση θα έχουν κέρδος 38 ευρώ, θα πληρώσουν 38 ευρώ λιγότερο. Γιατί είναι γενικός κανόνας της μεταρρύθμισής μας ότι όσο χαμηλότερο εισόδημα έχεις, τόσο λιγότερο πληρώνεις. Αυτό που σας είπα βέβαια είναι για το 17, όπου το ποσοστό των αγροτών που πληρώνουν οι αγρότες ήταν 14%. Κλιμακώνουν, θα φτάσει στο 17 και στο 20. Αλλά για αυτή τη μεταβατικότητα είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε και να το θέσουμε και με τους θεσμούς. Επίσης να δούμε και μια ενδεχόμενη παράταση της μεταβατικότητας. Όπως έχω πει, επ' ευκαιρία και αντιδράσεων από άλλους κλάδους, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε διορθώσεις σε θέματα που δημιουργούν μεγάλη πίεση και ενδεχομένως και ανεπιϊκή, άδικα αποτελέσματα. Φτάνει να μην υποχωρούμε από τη βασική αρχή, που λέει τι. Πρώτον, ότι δεν μπορούν να έχουμε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Δεν μπορούν οι αγρότες να μην έχουν σύνταξη. Πρέπει να έχουν σύνταξη όπως όλοι οι άλλοι Έλληνες πολίτες. Η άλλη αρχή είναι η αρχή της ισονομίας. Ότι θα πρέπει ο κάθε Έλληνας να πληρώνει ανάλογα με το εισόδημά του το πραγματικό, όχι εικονικό εισόδημα. Και η τρίτη είναι η αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ανάλογα με τις δυνάμεις μας, σημαίνει περισσότερο αυτοί που έχουν πιο πολλά, λιγότερο αυτοί που έχουν λιγότερα. Τελειώνω. Θα με ρωτήσει κάποιος, έτσι που μας τα λες, πολύ ρόδινα είναι. Θα έχουν και κέρδος, μας είπες, για το 17. Γιατί κατεβαίνουν στους δρόμους αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρουν το συμφέρον τους? Νομίζω ότι η απάντηση είναι απλή. Μαυρίλα, 5 χρόνια μνημόνια, 5 χρόνια απώλεια εισοδήματος. Είναι λογικό να ανησυχούν οι αγρότες. Και το μήνυμα που τους στέλνουμε είναι ότι πράγματι καλά κάνετε και ανησυχείτε έχοντας υπόψη ότι έγινε μέχρι τώρα. Δείτε όμως τις προτάσεις μας. Δεν αποφασίζουμε μόνο για εμάς τώρα. Αποφασίζουμε για εμάς και για τα παιδιά μας. Για να έχουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα πρώτα-πρώτα που να μην καταραίει. Δεν μπορεί να παραμείνει η σχέση αυτή στον προϋπολογισμό του ΟΓΑ, 90% το κράτος, 9% οι αγρότες. Ούτε είναι σωστό να μην μπαίνει σύνταξη η αγρότησα, ο αγρότης. Τώρα είναι ο καιρός να τα φτιάξουμε αυτά. Στον καιρό της κρίσης, στον καιρό της κρίσης. Για τα δύσκολα είμαστε. Και είμαστε ανοιχτοί φυσικά να συνεχίσουμε να συζητάμε όπως συζητήσαμε σε πολύ καλό κλίμα με τους αντιπροσώπους των κινητοποιήσεων των αγροτών για να δούμε τι πιο καλό μπορούμε να κάνουμε. Εγώ είμαι στην ευτυχή θέση να πω λιγότερα από τον Γιώργο τον Κατρούγκαλο, όχι γιατί δεν είναι σημαντικό το θέμα της φορολογίας, αλλά σε αντίθεση με τα πολύ σημαντικά θέματα που χειρίζεται ο Γιώργος ο Κατρούγκαλος, στα θέματα φορολογίας αυτή την εποχή δεν έχουμε αλλαγές. Και εγώ καλώ σε διάλογο οποιονδήποτε καλόπιστο που θέλει να κάνει διάλογο, γιατί τελευταία παρατηρούμε και φαινόμενα κάποιοι να μην θέλουν να κάνουν διάλογο, να ξεκαθαρίσουμε ότι στα ζητήματα φορολογίας δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή επεξεργασία νομοσχεδίου ή οποιοδήποτε σχεδιασμός, δεν έχουμε κάτι τέτοιο και δεν περιλαμβάνονται και στα προαπαιτούμενα της απόμενης αξιολόγησης από ό,τι φαίνεται. Αξιολόγηση η οποία, όπως είπε πολύ σωστά η κυρία Γεροβασίλη, πρέπει να ολοκληρωθεί για σαφέστατους πολιτικούς, κοινωνικούς, εθνικούς λόγους. Διότι όσοι θέλουν να παραμένει αυτή η εκκρεμότητα και να μην τελειώνει η αξιολόγηση, δεν θέλουν να προχωρήσουμε στα επόμενα που θα έρθουν μετά την αξιολόγηση.
Στα ζητήματα φορολογίας και σε σχέση με αυτά που ακούγονται από εκπροσώπους των αγροτών, υπάρχει μια σύγχυση. Το τι ίσχυε μέχρι τη συμφωνία, μέχρι τον νόμο 43-36 και το τι έγινε μετά. Στο τι ίσχυε μέχρι τον νόμο 43-36, νομίζω ότι δεν μπορεί να απαντήσει σε όλα η κυβέρνηση, διότι είναι σαφέστατο το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναγκαστήκαμε να έχουμε μια συγκεκριμένη φορολογική πολιτική. Δεν υπερασπιζόμαστε όλο αυτό το φορολογικό σύστημα, δεν το θεωρούμε δίκαιο, αποτελεσματικό. Υπάρχουν θέματα τα οποία θα αλλάξουμε και είναι σαφέστατο και στο 43-36 το τι πρέπει να αλλάξει. Οι αλλαγές στο φορολογικό σύστημα είναι σαφέστατες και προσδιορισμένες. Αλλά για τα ζητήματα των αγροτών δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε σχεδιασμός ούτε κάποια άλλη αλλαγή. Θυμίζω ότι με τον νόμο 43-36, με τη συμφωνία του Αυγούστου, η οποία ορισμένοι ξεχνούν, αλλά ψηφίστηκε από 221 βουλευτές και αυτήν πάμε να υλοποιήσουμε τώρα, θυμίζω ότι οι δύο αλλαγές για τα θέματα των αγροτών που ψηφίστηκαν τότε ήταν η σταδιακή κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, για λόγους που έχουν εξηγηθεί μέσα στη Βουλή και δεν θέλω να χάσω καθόλου χρόνο τώρα, και η αλλαγή, η σταδιακή μάλλον εξομοίωση των εισοδημάτων των αγροτών σε σχέση με τη φορολογία εισοδήματος και η μετακίνηση από το 13% στο 20% και στο 26% μέχρι το φορολογικό έτος 2017. Αυτές λοιπόν είναι οι αλλαγές που έχουμε μπροστά μας. Δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει αυτή την περίοδο, δεν επεξεργαζόμαστε αυτή την περίοδο οποιαδήποτε αλλαγή στα θέματα των αγροτών. Επεξεργαζόμαστε αλλαγές οι οποίες θα γίνουν από το 2016-17, όχι αυτή την περίοδο, που έχουν σχέση με τον ακριβή προσδιορισμό της έννοιας του αγρότη, με την προστασία του αγροτικού εισοδήματος, διότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις εισοδημάτων που υποκρύπτουν πίσω από την έννοια του αγροτικού εισοδήματος άλλες δραστηριότητες και νομίζω ότι κανένας δεν θέλει να συνεχιστεί μια κατάσταση στο φορολογικό σύστημα όπου ορισμένοι μπορούσαν, χρησιμοποιώντας τα κίνητρα της πολιτείας που θέλει να ενισχύσει τους αγρότες και την πρωτογενή παραγωγή, να κάνουν φοροδιαφυγή. Χωρίς καμία διάθεση κοινωνικού αυτοματισμού, θέλω να αναφέρω ότι αυτά που προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις του έτους 2014, είπε ορισμένα ο κ. Κατρούγκαλος, είναι ότι ο μέσος φόρος εισοδήματος κάθε αγρότη, αν πάρουμε το σύνολο των αγροτών και το διαιρέσουμε το φόρο, είναι 350 ευρώ, ενώ για το μέσο φορολογούμενο είναι 945 ευρώ. Εδώ πρέπει να απαντήσουμε. Αυτός ο φόρος, τα 350 ευρώ, πρέπει να κατεβεί πιο κάτω ή πρέπει να μοιραστεί πιο δίκαια και αναλογικά σε εκείνους που έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν περισσότερο. Δεν είναι όλοι οι αγρότες στην ίδια κατάσταση. Υπάρχουν αγρότες οι οποίοι βεβαίως και πρέπει να ενισχυθούν έως και να απαλλαγούν οποιαδήποτε φορολογική υποχρέωση είτε στο φόρο εισοδήματος είτε σε άλλες κατηγορίες, αλλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι πληρώνουν λιγότερο από τη φορολογική δυνατότητα την οποία έχουν. Αυτό θέλουμε να κάνουμε, αλλά δεν υπάρχει αυτή την περίοδο οποιοδήποτε σχεδιασμός, οποιοδήποτε αλλαγή, οποιοδήποτε φορολογικό νομοσχέδιο. Εγώ λοιπόν, για να δώσω χρόνο στους υπόλοιπους, αυτά είχα να πω και θα απαντήσω όποια ερώτηση υπάρχει. Τώρα εγώ είμαι μια ιδιαιτερότητα στην σημερινή συνέντευξη και συμμετέχω πράγματι για να στηρίξω τις προσπάθειες της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει και να υπερασπιστεί την ιδιαιτερότητα του αγροτικού χώρου. Μια ιδιαιτερότητα η οποία βεβαίως και από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναγνωρίζεται, δεδομένου ότι ο κοινοτικός προϋπολογισμός για τον αγροτικό χώρο είναι, θα έλεγα, και ο μοναδικός που αφορά συγκεκριμένες δραστηριότητες. Εγώ εκείνο που θέλω να καλέσω αυτή την ώρα τους Έλληνες αγρότες είναι να δούμε την επόμενη μέρα. Και θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι βρέθηκα στην Ήπεθρο γιατί έχουμε μπροστά μας ένα πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης το οποίο έχει επενδυτικούς πόρους πάνω από 6 δις. Ταυτόχρονα έχουμε 14 δις επιπλέον ενισχύσεις για τον αγροτικό χώρο την ερχόμενη περίοδο και όπως αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσουμε τα συγκεκριμένα χρήματα για να απαντήσουμε στο κύριο ζητούμενο για τον αγροτικό χώρο, που είναι η αναδιάρθρωση
και η παραγωγική ανασυγκρότηση. Το ξέρετε ότι από τη δική μας πλευρά έγινε μια μεγάλη προσπάθεια στα θέματα διαχείρισης των κοινοτικών πόρων και είχαμε ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα στις πληρωμές του Δεκεμβρίου. Δεν θέλω να σας κουράσω, τα έχουμε ξανακουβεντιάσει αυτά τα πράγματα. Αυτό όμως εγώ που ζήτησα και ζητάω είναι επειδή υπάρχει ανάγκη αυτό το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης να το εξειδικεύσουμε, να το συζητήσουμε με τους ίδιους τους αγρότες. Υπάρχει ανάγκη να οργανωθούν οι αγρότες, διότι το ξέρετε ότι αυτή την ώρα ουσιαστικά θεσμική εκπροσώπηση δεν υπάρχει. Γιατί την θεσμική εκπροσώπηση την έχουμε ανάγκη για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Βεβαίως υπάρχουν πρωτοβουλίες οι οποίες υπερασπίζονται τα δικαιώματα των αγροτών και είναι δικαίωμά τους, και από την άλλη πλευρά εμείς αφού γκραζόμαστε, συζητάμε, συνεχίζουμε το διάλογο, άσχετα αν σε μερικές περιπτώσεις δεν τον θέλουν οι ίδιοι. Όμως είναι μονόδρομος ο διάλογος. Άρα λοιπόν τα δύο ζητήματα του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης και της συγκρότησης θεσμικότητας του συνεργατισμού στον χώρο είναι αναγκαία να περπατήσουν όσο γίνεται γρήγορα. Χάνουμε χρόνους. Και όταν χάνουμε χρόνους, μετά βρισκόμαστε στην ανάγκη, όταν ολοκληρώνεται ένα πρόγραμμα, να λέμε δεν απορροφήσαμε, τι κάναμε και πώς κάναμε. Πρέπει να τρέξουμε. Για μας λοιπόν αυτός είναι ο κύριος στόχος. Εμείς εδώ από πλευράς του Υπουργείου θα είμαστε σε όλες αυτές τις διαδικασίες μέσα, μαζί με την κυβέρνηση, συζητάμε, ενημερωνόμαστε, στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, κάτι να κουβεντιάσουμε, στην διάθεσή σας. Οι τρεις τοποθετήσεις έφτιαξαν ένα πλαίσιο του μεγάλου θέματος με τελικό στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Και βεβαίως με τα ζητήματα τα οποία έχουν μια επικαιρότητα, όπως το ασφαλιστικό, το φορολογικό που πάντα έχει ενδιαφέρον. Δυστυχώς. Ανεξάρτητα αν επίκειται τώρα καινούριος νόμος ή όχι, που όπως διαδεικτεί υπόσες πολύ καλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στις ερωτήσεις.